Βρισκόμαστε 3 εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Βγήκαμε από τη μάχη των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών που ουσιαστικά είχαν πάρει και το χαρακτήρα των εθνικών εκλογών. Όσο πλησιάζουμε προς τις βουλευτικές εκλογές, τα διλήμματα που εγκλωβίζουν το λαό μεταξύ των δύο μονομάχων θα μεγαλώνουν. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, καλούμε το λαό στις εκλογές στις 7 Ιουλίου να αποφασίσει με βάση το τι πραγματικά έχει ανάγκη την επόμενη μέρα. Να γυρίσει την πλάτη στα κάλπικα διλήμματα περί πολιτικής αλλαγής και σταθερότητας που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και πρόοδος ή παλινόρθωση της συντήρησης που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και οι δύο υπηρέτησαν και θα συνεχίσουν να υπηρετούν την ίδια τη λαϊκή στρατηγική. Για το λαό, το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι ένα. Αν την επόμενη μέρα θα δυναμώσει εκείνη η δύναμη που είναι σταθερά και μόνιμα δίπλα του, μπροστά στα δύσκολα, που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα. Η δύναμη που θα μάχεται για τα δικαιώματα μέσα και έξω από τη Βουλή και θα ανοίγει το δρόμο της ριζικής ανατροπής. Και αυτή η δύναμη είναι μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιπάλεψε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις είτε με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία είτε με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Οργάνωσε και στήριξε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων, των μαθητών, φοιτητών, συνολικά της νεολαίας. Είναι ο πραγματικός ουσιαστικά αντίπαλος του σημερινού δρόμου των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους. Γι' αυτό και είναι εκείνο που ενημερώνει τον λαό και αντιμάχεται στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας με τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων κομμάτων. Είναι το κόμμα εκείνο που αποτέλεσε πραγματική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση παντού. Κατέθεσε προτάσεις για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων. Ξέρουμε ότι οι εκλογές δεν μπορούν να ανατρέψουν το σάπιο αυτό εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας το δρόμο της ανατροπής. Γι' αυτό και καλούμε τον λαό να μην υποκύψει άλλη μία φορά στα ψεύτικα διλήμματα, στους εκβιασμούς και στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΡ έχουν διαφορετικές παράλλαγες του ίδιου όμως αντιλαϊκού, αντιδραστικού σχεδίου. Στα κυβερνητικά τους προγράμματα φιγουράρουν και εξειδικεύονται οι εφαρμοστικοί νόμοι των τριών μνημονίων που ψήφισαν και εφάρμοσαν. Τα μνημόνια διαρκείας και οι μηχανισμοί εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις. Οι επικίνδυνες δεσμεύσεις με τη συμμετοχή της χώρας μας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξοδος για το λαό θα έρθει μέσα από την περίφημη ανάκαμψη. Η ανάκαμψή τους όμως έχει προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Γι' αυτό έγινε η μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, η περαιτέρω επαγγελματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, οι πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, η σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Το ζούμε εδώ στην Κορινθία με τα εργοστάσια που παρά με την αύξηση που έχουμε στην παραγωγή, οι μισθοί συνεχίζουν να είναι στα κάτεργα. Η λογική λοιπόν κάνει υπομονή, δέξου θυσίες, μη ζητάς πολλά, παρετήσου από τη διεκδίκηση όσων έχασες, ώστε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ανάκαμψη των κερδών και των επενδύσεων, μήπως και περισσέψει για μας και κανένα ψίπουλο, είναι ναρκοπαίδιο για το λαό. Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι επίσης η ενεργότερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η πολιτική έφερε και την Αμερικανονατοϊκή Σκοπή Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η πολιτική φέρνει νέους μεγάλους κινδύνους για το Αιγαίο και το Κυπριακό στη λογική της συνδιαχείρισης που προωθούν τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΗΠΑ. Φέρνει πάνω απ' όλα μεγαλύτερους κινδύνους για τους λαούς στην περιοχή, πιο γενικευμένες πολεμικές σειράξεις. Για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους λέμε να μην δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο λαός να μην επιστρέψει σε παλιές, δοκιμασμένες και χρεοκοπημένες επιλογές.
να αξιοποιήσει την πείρα του από τις αυταπάτες, τις ψεύτικες προσδοκίες και την πολιτική υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σκεφτεί όμως επίσης ότι η ψήφος που σκορπάει δεξιά και αριστερά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στο κίνημα και στη Βουλή, τελικά καταντά άχρηστη ψήφος για τις δυνάμεις που θέλουν πραγματικά να αντισταθούν, να οργανώσουν τη λαϊκή αντεπίθεση. Είδαμε πως το πολιτικό σύστημα αξιοποιεί τα κόμματα μιας χρήσης, αφού η επίδοξη σε κάθε εκλογές και περίοδο, συστημική, χρήσιμη, παίζουν το ρόλο του στηρίγματος, του αναχώματος και της εκτόνωσης, σβήνουν ή επιστρέφουν στη μήτρα τους. Αυτό έγινε με το ποτάμι, την Ένωση Κεντρών, του ΣΑΝΕΠ. Αυτό θα γίνει και με τη μέρα 25 του Βαρουφάκη και όλα τα άλλα κόμματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Συνεχίζει ο στόχος για την απομόνωση της Χρυσής Αυγής από ευρύτερα λαϊκά στρώματα και μπροστά στις εθνικές εκλογές. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία πρέπει να πετάξουν έξω από τη Βουλή αυτό το ναζιστικό δολοφονικό συνοθήλευμα. Και αυτή η μάχη για την απομόνωση των ναζιστών μπορεί να γίνει μόνο με πολύ πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα. Γιατί μόνο το ΚΚΕ χτυπά την αιτία που γεννά το φασισμό. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όσους και όσες μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ιδιαίτερα σε όσους μας ψήφισαν για πρώτη φορά και τους καλούμε να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα και πείσμα το βήμα που έκαναν, επιβεβαιώνοντας την επιλογή τους στις εθνικές εκλογές, αλλά και να συναντηθούμε στο κίνημα, να βαδίσουμε χέρι-χέρι στους αγώνες. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι με βαριά καρδιά στις ευρωεκλογές ή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ψήφισαν τα κόμματα που τους απογοήτευσαν ή αυτά που είχαν απορρίψει τα προηγούμενα χρόνια. Τα ψήφισαν χωρίς ενθουσιασμό και χωρίς μεγάλες προσδοκίες για κάτι καλύτερο. Απευθυνόμαστε σε εκείνους και εκείνες που προτίμησαν να μην πάνε να ψηφίσουν και τους καλούμε τώρα να το ξανασκεφτούν. Στις 7 του Ιούλη η αγανάκτησή τους να μην μετατραπεί σε μία ακόμα αποχή, αλλά σε μια ενεργητική συμμετοχή για ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα παντού. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί δημοκράτες και δεν ξέχασαν. Δεν αλλίωσαν μαζί με την τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και τα ιδανικά τους, τους στόχους και τις ελπίδες τους. Απευθυνόμαστε σε όσους προβληματίζονται να ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ από τον φόβο της επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διακυβέρνηση και τις συμμαχίες του όχι μόνο δεν ξεπέρδεψε με το παλιό, αλλά το ξέπλυνε και το ανέστησε. Του έδωσε τη δυνατότητα να εμφανίζεται δικαιωμένο, αφού και αυτός κινήθηκε στα αντιλαϊκά χνάρια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους του ΜΟΚΦΟΥ, που μπορεί να ξαναέδωσαν την ψήφο τους στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, κοινά, πιστεύοντας ότι έτσι θα τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως δεν έδωσαν άφεση αμαρτιών στην αντιλαϊκή πολιτική, ούτε λευκή επιταγή για τη συνέχεια. Βαθιά μέσα τους γνωρίζουν ότι αυτά τα κόμματα δεν αλλάζουν. Απευθυνόμαστε όμως ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες, στα παιδιά της κρίσης. Ξέρουν ότι το ΚΚΕ δεν είναι μία από τα ίδια. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στις εκλογές για να χτυπάει την πλάτη στους νέους και στις νέες. Δεν είναι κόμμα μίας κρίσης, σαν και αυτά που δημιουργούνται για να εκτονώνουν ανώδυνα τη λαϊκή δυσαρέσκεια και προβάλλονται μέσα σε μια μέρα για να παίξουν ένα χρήσιμο ρόλο στο σύστημα και μετά απότομα εξαφανίζονται όπως ακριβώς εμφανίστηκαν. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος για την νεολαία. Η μόνη πραγματικά ριζοσπαστική και ανατρεπτική. Οι κατακτήσεις έρχονται μόνο με αγώνες, αλλά τους αγώνες με συνέπεια στηρίζει μόνο το ΚΚΕ. Καλούμε λοιπόν το λαό να ενισχύσει το ΚΚΕ για να μπορεί η πλειοψηφία του λαού μας να χαμογελά το βράδυ των εκλογών, για να τονώσουμε την αισιοδοξία του λαού μας, για να δυναμώσουμε τους αγώνες και τη διεκδίκηση. Το χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη που θα επιστρέφει κάθε μέρα στο λαό. Για να φωτίσουμε επιτέλους το δικό μας, το δρόμο του λαού, με την εξουσία στα δικά του χέρια. Σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο του νομού Κορινθίας,
που είναι ένα ψηφοδέλτιο αγωνιστικό, ανανεωμένο με ανθρώπους που ξέρουν όχι μόνο τα προβλήματα του λαού, αλλά βρίσκονται κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, μπροστά σε αυτές τις μάχες, μέσα από σωματεία, συλλόγους, από μία σειρά φορείς του λαϊκού μας κινήματος. Κατά αλφαβητική σειρά είναι η εξής. Αλονισιώτης Τάκης, συνταξιούχος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα του νομού Κορινθίας. Καζακοπούλου Ανθίπη, λογίστρια, ζει και εργάζεται στην Κόρινθο, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Κορίνθου, έχει δραστηριοποιηθεί σε συλλόγους γονέων και στο Κοινωνικό Ιατρείο Κορίνθου. Κελάρης Γιάννης, εργαζόμενος στη ΔΕΙΑ Σικιονίων. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ και μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΔΕΙΑ. Λάμπας Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μπόσνος Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος, εργάζεται σε ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Έχει δραστηριοποιηθεί μέσα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας και παράλληλα ασχολείται με τη μουσική. Τζέκου Βιβί, ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης εδώ στην Κόρινθο και εκλέχθηκε ως δημοτικός σύμβουλος. Ζει και εργάζεται ως μηχανικός υπολογιστών σε ιδιωτική εταιρεία.